Απέναντί μου η αγαπημένη όλων σας, η κυρία Κική Τζορτζακάκη. Πετυχημένη συγγραφέας που τα βιβλία της έχουν γίνει best-seller με πολύ χρηστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για σύγχρονους γονείς, μπαμπάδες και μαμάδες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο της μάνας, αλλά αυτή τη φορά όχι σε σχέση με την ανατροφή του παιδιού, δεν θα εστιάσουμε στο τι θα κάνει στο παιδί της, αλλά τι θα κάνει σε σχέση με τον εαυτό της και τους γύρω της. Σύζυγο, παιδιά, συγγενείς. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και ελάτε να ρίξουμε έτσι μια ματιά και να μας εξηγήσετε το φαινόμενο μάνα στη σύγχρονη εποχή, το 2004. Η σημερινή Ελληνίδα μάνα, ό,τι δουλειά και να κάνει, σε όποιο οικονομικό επίπεδο και αν ανήκει, είναι ταλαιπωρημένη σήμερα. Γιατί εμείς οι παλιότερες δεν την έχουμε αναθρέψει σωστά. Δεν της διδάξαμε ορισμένα σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ποια θα είναι η σχέση με τον εαυτό της. Δηλαδή, ποια είναι, ποια αξία έχει και τι θέλει από τη ζωή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοπέλα που συζεί με κάποιον μόνιμα ή παντρεύεται με κάποιον και αποκτούν οικογένεια. Αυτό διδάσκεται ή είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας? Οφείλει ο κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, να μάθει τι αξία έχει και πώς θέλει να ζήσει? Για να φτάσουμε στην αυτογνωσία πρέπει να έχει προηγηθεί διδασκαλία. Ποτέ η αυτογνωσία δεν έρχεται εξ ουρανού. Άρα εμείς οι παλιότερες μανάδες, σαν μανάδες και οι μπαμπάδες εν μέρη, το σχολείο και η κοινωνία θα έπρεπε να δώσει στη σύγχρονη κοπέλα αυτά τα εφόδια. Ποια είναι? Είναι ένα ερώτημα αναπάντητο από την αρχαιότητα. Το γνώθεις αυτόν. Ποια είναι και τι θέλει από τη ζωή της? Μια σύγχρονη γυναίκα που ξέρει ποια είναι, τι αξίζει και τι θέλει από τη ζωή της, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μπορεί να τα έχει καλά με τον εαυτό της, που είναι το βασικό. Και δεύτερον, να οργανώσει μια σωστή σχέση με το σύντροφό της και κατόπιν με τα παιδιά της. Αν δεν ξέρεις ποια είσαι και τι αξίζεις, αν δεν έχεις ισορροπία με τον εαυτό σου, δεν θα έχεις ισορροπία και καλές σχέσεις με κανένα. Πάσχουν οι άλλες οικογενειακές σχέσεις. Δεν μπορεί να έχει σωστή σχέση με το σύντροφο και κατόπιν δεν μπορεί να έχει σωστή και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά της, γιατί την τρώει αυτή η δυσκολία με τον εαυτό της. Και νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι και οι σύγχρονες Ελληνίδες μάνες κάνουν focus στη σχέση με το παιδί, πώς θα αναθρέψω σωστά το παιδί, τι θέλω να προσφέρω στο παιδί, τη σχέση με τον άντρα, τι δεν κάνει καλά ο άντρας, και δεν κοιτάζει τα δικά της θέλω. Ακριβώς, και δεν κοιτάζει και τα δικά της ελλείμματα, γιατί αυτογνωσία σημαίνει ξέρω την αξία μου, καταλαβαίνω τα θέλω μου, αλλά συγχρόνως καταλαβαίνω και τα ελλείμματά μου και προσπαθώ να τα διορθώσω, ώστε στους άλλους να είμαι πιο σωστή και πιο αποδεκτή από τη δική τους πλευρά. Αυτά όμως προϋποθέτουν μια παλιότερη διδασκαλία, κυρίως στην παιδική και εφηβική ηλικία, που είναι άγνωστη σε μας. Και είναι ευθύνη της μάνας να μάθει στην κόρη την αξία της. Βέβαια. Και να αναπτύξει μια καλή σχέση. Βέβαια. Με τον πρώτα, εαυτό της. Να την αποδεχτεί την κόρη. Να την αποδεχτεί έτσι όπως είναι. Ούτε μεγεθυμένη, ούτε υποτιμημένη. Εμείς πολύ συχνά στην ελληνική οικογένεια ή υπερβάλλουμε ως προς την αξία των παιδιών μας, τα παρουσιάζουμε ότι είναι μοναδικά και απίστευτα καλά, ή τα υποτιμούμε. Συχνότερα τα υποτιμούμε. Έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα, εκτός από τη σχέση με τον εαυτό μας, είναι και η σχέση με το σύντροφο και αργότερα σύζυγο και πατέρα του παιδιού μας. Τι θέλει μια σύγχρονη Ελληνίδα μάνα από το σύντροφο και άντρα της? Δεν ξέρει. Συνήθως απαιτεί πράγματα που θα τα απαιτούσε από μια γυναίκα. Γιατί δεν της μάθαμε ότι ο άντρας είναι ένα πλάσμα εντελώς διαφορετικό από εμάς τις γυναίκες. Δηλαδή, αν τη λένε Μαρία, θα ήθελε να έχει παντρευτεί μια αρσενική Μαρία.
Αυτό είναι αδύνατον. Ο άντρας είναι άντρας. Είναι ένα πλάσμα εντελώς διαφορετικό από εμάς. Αυτή τη διαφορετικότητα δεν της τη διδάξαμε. Και στον άντρα κατ' επέκταση. Αλλά ο άντρας είναι πιο ευέλικτος, πιο ευπροσάρμοστος στη σχέση. Η γυναίκα κολλάει και αρχίζει τα παράπονα και τα ελλείμματα. Δεν μου κάνει αυτό, δεν φέρεται έτσι. Δεν κάθεται στον καναπέ να κουβεντιάσουμε. Όταν του λέω κάτι, λέει άλλη φορά θα το πούμε κλπ. Αρχίζει δηλαδή να μειώνει τον άνθρωπο και τη σχέση, οπότε δεν μένει τίποτα. Μα αφού αυτές είναι οι ανάγκες της, αν συνειδητοποιήσει ότι ναι, όντως είναι άλλη φύση, άλλο είδος το αρσενικό, έχει άλλο τρόπο σκέψης, άλλο τρόπο έκφρασης. Εκείνη θα ήθελε αναλυτικό διάλογο ή θα ήθελε πριν σκεφτεί τι ανάγκες έχει, να τις είχε σκεφτεί ο άντρας της. Είναι τα κλισέ αυτά. Ναι, ακριβώς. Αυτά δεν γίνονται, που, Στέλιο. Που δυναμητίζουν σχέσεις και διαλύουν ζευγάρια. Αυτά είναι οράματα στη φαντασία μας, στην πραγματική ζωή. Δεν μπορείς εσύ να πιθανολογήσεις εγώ τι θέλω και να απογοητευτώ επειδή δεν το φαντάστηκες. Και αν, αν μου πει κάποιος, μα γιατί δεν του το πες, να απαντήσω ότι τι αξία έχει αν του το πω. Αυτά είναι άγνοια της ψυχολογίας του άλλου φίλου. Θα έπρεπε στοιχειοδός να ξέρουμε πέντε πράγματα, γιατί τότε ομαλοποιείται η σχέση. Άρα, και ομαλή σχέση τι σημαίνει? Ομαλή σχέση σημαίνει σε ένα ζευγάρι ότι εγώ προσπαθώ να είμαι ευχαριστημένος ο άντρας μου και ο άντρας μου προσπαθεί να είμαι ευχαριστημένη εγώ. Τότε δεν υπάρχουν προβλήματα, λύνονται τα προβλήματα. Όταν όμως οχυρώνεται η γυναίκα πίσω από τη δυσφορία, πίσω από την έλλειψη ευχαρίστησης, τότε ο άντρας λέει γυναίκες, δεν τις καταλαβαίνει κανείς και παρετείται. Και οι απαιτήσεις που έχει μία γυναίκα και μάνα από τον άντρα της είναι ακριβώς οι ίδιες που έχει και από το γιο της? Όχι. Από τον άντρα της έχει απαιτήσεις εξωπραγματικές μερικές φορές για την ελληνική κοινωνία. Θέλει να τη συμπαρίσταται, να είναι τρυφερός, να είναι στήριγμά της, να τη βοηθά σε όλες τις δουλειές του σπιτιού, να είναι πρόθυμος, κάθε στιγμή να είναι στη διάθεσή της. Το γιο της όμως τον ανατρέφει εντελώς διαφορετικά, με τα παλιά δεδομένα του Πασά. Οπότε, ενώ η ίδια ισχυρίζεται ότι ταλαιπωρείται από αυτόν τον άντρα που η μάνα του τον ανέθρεψε να μην συμμετέχει, να μην βοηθά, ανατρέφει το γιο της ακριβώς πάνω στα ίδια πατήματα. Ενώ θα έπρεπε να σκεφτεί, αφού με ενοχλεί που κάθεται στην τηλεόραση και δεν βοηθά, γιατί ανατρέφω και το γιο έτσι? Αυτά είναι η έλλειψη διδασκαλίας από εμάς τις παλιότερες. Η πλήρη αντίφαση. Ακριβώς. Και διονύζεται μια κατάσταση την οποία δεν αντιλαμβάνεται. Υπάρχει τέλειος ρόλος μάνας ή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος που αγχώνει τις καθημερινές γυναίκες που έχουν να φέρουν σε πέρας πάρα πολλούς ρόλους και δουλεύουν και σκληρά? Εάν υπήρχε τέλεια μάνα, θα ήταν φρικτή για το παιδί της. Δεν θα μπορούσε το παιδί της να την αντέξει. Κάθε παιδί χρειάζεται αρκετά καλή μάνα, σχετικά καλή. Οπότε να απενοχοποιηθούν οι μαμάδες που μας βλέπουν. Αρκετά καλή μάνα θέλει. Δεν θέλει ούτε τέλεια, ούτε σούπερ μαμά. Δηλαδή, να βάζει τις προτεραιότητές της, κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι. Εάν το παιδί φοράει τρεις μέρες το ίδιο τζιν, δεν τον νοιάζει καθόλου. Εάν μια μέρα δεν υπάρχει φαγητό και πρέπει να φάει ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, δεν τον νοιάζει καθόλου. Τον νοιάζει όμως πάρα πολύ όταν η μάνα είναι συνεχώς εκνευρισμένη, όταν είναι επιθετική και όταν στεγνώνει συναισθηματικά. Το παιδί θέλει αγκαλιά, θέλει χαμόγελο, θέλει τρυφερότητα, όπως και ο άντρας βέβαια. Έτσι δίνουμε μεγάλη σημασία στα δευτερεύοντα, στα συγγυρίσματα, στις καθαριότητες κλπ. Και ξεχνάμε τα πρωτεύοντα. Ναι, αλλά από πού να αντλήσει αυτή την τιτάνια ηρεμία, τη γαλήνη, μια γυναίκα που έχει ένα εκατομμύριο ευθύνες στο κεφάλι της, που θα σηκωθεί από τα χαράματα, θα πρέπει να ετοιμάσει τα πάντα πρωινά,
να κάνει ό,τι μπορεί στο σπίτι, να φύγει για ένα εξαντλητικό ωράριο, να γυρίσει, να μαγειρέψει, να φροντίσει να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της. Την έχουμε βομβαρδίσει με κανόνες και ένα 24ωρο, το συζήταγα με μάνες λίγο πριν, δεν φτάνει. Ναι. Από πού θα αντλήσει ενέργεια? Από τον εαυτό της μόνο. Ενώ οι σύγχρονες... Και πρέπει να κάνει και σεξ, μου το λένε οι μάνες οι ταλαιπωρημένες. Όχι μόνο πρέπει να κάνει σεξ, στα νέα ζευγάρια το σεξ πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Όχι απλώς να κάνει σεξ. Δηλαδή να βάλει προτεραιότητες ότι είναι ορισμένα πράγματα που δεν διαπραγματεύονται, όπως είναι η στοργή, η τρυφερότητα και το σεξ με τον σύντροφό της, αδιαπραγμάτευτα. Ενώ αυτά ακριβώς που είναι η ουσία μιας καλής σχέσης τα αφήνουμε και είναι όχι δευτερεύοντα, τα αφήνουμε πίσω-πίσω στην ουρά. Λοιπόν, από πού θα αντλήσει ενέργεια? Από τον εαυτό της. Θα βάλει προτεραιότητες, δηλαδή ορισμένα θα τα εγκαταλείψει και θα ζητήσει βοήθεια από όλη την οικογένεια. Δεν ζητάμε βοήθεια. Πάει το παιδί να πιει μόνο του νερό και του λέμε άσε, εγώ θα σου βάλω, μην μου λερώσεις την κουζίνα. Ενώ θα πρέπει από 2 ετών τα παιδιά να γίνουν χρήσιμα πρόσωπα μέσα στην οικογένεια. Να είναι ανεξάρτητα, αυτά που λες τα πρωινά και λοιπά να καταργηθούν, ο καθένας τον εαυτό του να τον φροντίσει, να τον φτιάξει, να ξεκινήσουν το πρωί, ώστε η μαμά να έχει το πρωί 5 λεπτά να μακιγιαριστεί, να φύγει προς τα έξω και να αισθάνεται ότι φρόντισε τον εαυτό της. Όπως και το βράδυ, το κάθε παιδί να φροντίσει τον εαυτό του, να βάλει και το σύζυγο έτσι έντεχνα στην κοινή φροντίδα για να έχουν χρόνο οι δυο τους και να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα, την ατμόσφαιρα για να θέλουν και οι δύο σεξ. Γιατί το σεξ θέλει ατμόσφαιρα. Δεν μπορεί να πάνε στο κρεβάτι και να τις πει έλα, δεν γίνεται. Άρα άλλες προτεραιότητες. Η καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι σημαίνει και αποτελεσματική γονής και σωστή γονής. Αν καταφέρει να έχει τρυφερή σχέση με τον άντρα της και να κάνουν καλό σεξ μέσα στη σταθερή του σχέση, έρχεται μια ηρεμία, μια γαλήνη. Ο άντρας ηρεμεί έτσι. Του φεύγουν τα νεύρα, του φεύγουν οι εξάψεις. Οπότε έχουν μια άλλη συνεννόηση και τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς προβλήματα, έτσι. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης Ελληνίδας μάνας είναι οι τύψεις, οι οποίες έχουν γίνει τα πετσαρία πάνω της. Εργάζομαι σκληρά, κουράζομαι, προσπαθώ να βοηθήσω στην οικογένεια, δεν με πολύ καταλαβαίνει και ο άντρας και δεν μου συμπαραστέκεται, έχω ελλειπή χρόνο για τα παιδιά μου, είμαι άραγε καλή μητέρα. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, δεν προλαβαίνω να κάνω τις δουλειές στο σπίτι όπως θέλω, δεν έχω καθόλου χρόνο για μένα, άλλα ονειρευόμουν και τι κάνω τώρα. Ναι, εκεί στα όνειρα έχουμε παίξει λάθος ρόλο εμείς οι παλιότερες μαμάδες, διότι τις κόρες τις μεγαλώσαμε στα πούπουλα. Λέγαμε εσύ μόνο να διαβάζεις. Δεν τις βάλαμε μέσα στις αγκαρίες, γιατί ένα νοικοκυριό και μια οικογένεια είναι μια αγκαρία. Δεν τους το μάθαμε αυτό. Να μαγειρέψει, να σερβίρει, να πλύνει πιάτα, να πλύνει τα ταψιά. Δεν τους τα μάθαμε. Τις απαλλάξαμε. Οπότε η κοπέλα μόλις παντρευτεί πέφτει στα βαθιά. Πέφτει σε ένα χάος το οποίο δεν τη διδάξαμε να το διαχειριστεί. Επομένως, αν οι τωρινές μαμάδες χρειάζονται μία υποστήριξη, θα τους έλεγα τα παιδάκια τους, αγόρια και κορίτσια, από 2 ετών να τα μάθουν να κάνουν όλες τις δουλειές. Δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές, υπάρχουν ανθρώπινες δουλειές. Ένα παιδί που από μικρό έχει συνηθίσει αυτή τη διαδικασία, όταν μεγαλώσει δεν το θεωρεί αβάσταχτη αγκαρία, δεν το θεωρεί τυραννία, ξέρει ότι είναι μέσα στα διαδικαστικά της καθημερινότητας. Οπότε έτσι, για να ξέρει αν είναι καλή μαμά, υπάρχει άλλη μία υποστήριξη από την πλευρά μου. Να κοιτάζει το παιδί της τα μάτια. Τα μάτια του παιδιού θα της πούνε αν είναι καλή μαμά ή όχι. Μην κοιτάζει τα ντυσίματα, τις καθαριότητες, τι κάνουν οι άλλες μαμάδες. Τα μάτια του παιδιού της. Τι ωραίο αυτό που λέτε.
ας το κρατήσουμε και ας το σκεφτούμε. Μεγαλώνοντας αλλάζουμε, αλλάζουν και οι απαιτήσεις μας και όποιος μεγαλώνει παιδιά είναι αλλιώς το ίδιο πιτσιρίκι στα 2 και αλλιώς στα 5 και αλλιώς όταν είναι έφηβος. Η μάνα η οποία πρέπει να κοιτάζει συνεχώς τον εαυτό της και τις ισορροπίες και τα θέλω της, πόσο συχνά πρέπει να υπονομεύει το ρόλο της αμάνα, να τον ψάχνει, να τον ελέγχει, να τον τσεκάρει για να δει αν είναι επαρκής και αποτελεσματική. Απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει κάθε μέρα ουσιαστικά να κάνουμε μια μικρή αυτοκριτική. Ένα λεπτό πριν κοιμηθούμε, να σκεφτούμε, ήμουνα σωστή σήμερα, σωστή με τον εαυτό μου πρώτα-πρώτα, δεν τον έχω στο περιθώριο, σωστή με τον σύντροφο μου. Είναι πολύ σημαντική η συντροφική σχέση, την οποία παραμελούμε. Ρίχνουμε όλο το βάρος στα παιδιά και παραμελούμε το σύντροφο, το μυστικό για παιδιά υγιή και σωστά αναθρεμένα είναι η σχέση με τον σύντροφο. Και εμείς σήμερα με το λίγο-λίγο χωρίζουμε. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνεις, δεν συνεννοούμε μαζί σου, χωρίζω. Αυτά είναι καταστροφικές αποφάσεις για τα παιδιά. Λοιπόν, η σχέση με τον σύντροφο θα της δώσει το σήμα εάν και τα παιδιά προχωρούν σωστά και η ίδια θα είναι έτοιμη να αναγνωρίσει τα λάθη. Εγώ δεν δέχομαι τις τύψεις και τις ενοχές. Είναι μια στήρα διαδικασία, μια ταλέπορη διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, να απενοχοποιηθούν, να διώξουν τις τύψεις και τις ενοχές και να πούνε έκανα λάθος, το παραδέχομαι στον εαυτό μου. Αύριο θα προσπαθήσω να είμαι σωστότερη. Να βγουν από αυτό το στρώμα που λες των τύψεων και των ενοχών. Γιατί την περισφύγουν σε έναν κλειό που δεν οδηγεί κάπου. Άρα, αυτοκριτική, παραδοχή του λάθους και επιθυμία αύριο να είμαι καλύτερη. Αύριο να είμαι καλύτερη. Οπότε, να η βελτίωση. Σκεφτόμουν λίγο πριν τις γυναίκες άλλων εποχών, λίγες δεκαετίες στην Ελλάδα, την Ελλάδα της φτώχειας, όπου οι οικογένειες ήταν πολυπληθείς, οι μάνες εκτός από τη λάτρα ενός κακοφτιαγμένου σπιτιού μεγάλωναν 7 και 10 παιδιά μέσα στην ανέχεια και τη φτώχεια, χωρίς ανέσεις, χωρίς πλυντήρια, χωρίς ηλεκτρικές σκούπες, δούλευαν στα χωράφια, κουβάλαγαν ξύλα για να ανάψουν το τζάκι και να μαγειρέψουν στη φωτιά, και όμως ήταν παγιωμένο ότι θα έκαναν 7 και 10 παιδιά και οι οικογένειες ούτε χώριζαν. Ζούσαν όπως μέσα στη φτώχεια τους. Οι Ελληνίδες του σήμερα, παρά την κρίση και την αγωνία τους, παρά την ανεργία που πρώτα απ' όλα αυτές πλήττει μαζί με τα νέα παιδιά, έχουν άλλες διευκολύνσεις, άλλες ανέχεις. Αλλά μου υποσημειώσατε κάτι, ότι οι μάνες του σήμερα έχουν φορτωθεί και ένα δεκάωρο παραπάνω εργασίας. Είναι γυναίκες καριέρας. Βέβαια. Βέβαια. Και οι παλιές μάνες είχαν ένα πολύ σημαντικό σύν. Είχαν μεγαλώσει έτσι που είχαν ψυχική δύναμη. Οι σημερινές κοπέλες είναι έτσι μεγαλωμένες που δεν έχουν ψυχική δύναμη. Είναι σε ένα διαρκή αγώνα, διότι οι σημερινές δουλειές είναι ψυχικά πιο απαιτητικές από αυτά που περιέγραψες της παλιάς μάνας. Δηλαδή σήμερα πρέπει να στραγγίξει την ψυχή της για να κάνει καριέρα. Και δεν έχει και την ψυχική αντοχή που είχε η μάνα της ή η γιαγιά της. Οπότε, στην ουσία, η σημερινή κοπέλα δεν έχει βελτιώσει τη ζωή της. Επιφανειακά, εξωτερικά δείχνει ότι έχει μια βελτιωμένη ζωή. Στην ουσία, παλεύει με τον ωκεανό κάθε μέρα, παλεύει με τα κύματα. Η αυτογνωσία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για να είσαι αποτελεσματικός στους ρόλους σου, είτε τους επαγγελματικούς, αλλά κυρίως τους προσωπικούς και τους ερωτικούς. Τα κορίτσια που ξεκινούν να κάνουν οικογένεια, νομίζω ξεκινούν παρασυρμένα από ένα πάθος απέναντι στον σύντροφό τους. Είμαι ερωτευμένη, μου κάνει, θα κάνω οικογένεια. Πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο και εμείς προσωπικά, αλλά και σαν ζευγάρι, ότι ο άντρας ή η γυναίκα απέναντί μου μου κάνει, πέρα από σύντροφος και πέρα από ερωτικό πάθος, και σαν γονιός για το παιδί μου
και να έχουν ένα κοινό πλάνο ότι αν γίνουμε γονείς, έτσι θέλουμε να αναθρέψουμε παιδιά. Πρώτα-πρώτα, Στέλιο, ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένο δεν πρέπει να παντρεύεται εκείνη τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουν ένα χρονικό διάστημα τέτοιο που ο έρωτας να καταλαγιάσει και να εξελιχθεί. Γιατί ο έρωτας κρατάει περίπου 2 χρόνια. Και κατόπιν εξελίσσεται. Ή σε μια βαθιά αγάπη ή σβήνει. Πρέπει λοιπόν να περιμένουν υποχρεωτικά να καταλαγιάσει ο έρωτας, να δουν πού θα τους οδηγήσει. Μόνο όταν καταλαγιάσει και μπουν στη βαθιά αγάπη, είναι σε θέση να κάνουν αυτό που λες, να σκεφτεί η κοπέλα, αυτός μου κάνει για πατέρα των παιδιών μου, με κριτήρια λογικά πια, όχι μόνο συναισθηματικά. Ο άντρας το ίδιο, αυτή η κοπέλα είναι η μάνα των παιδιών που ονειρεύομαι. Αλλιώς, πού πάνε? Έχουν την ψευδαίσθηση ότι ο ένας θα αλλάξει τον άλλο στην πορεία. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν έτσι. Αλλάζουν μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμήσουν και αλλάζει η συμπεριφορά τους. Ο χαρακτήρας μας δεν αλλάζει. Στα 18, στα 20, στα 30 έχει πια παγιωθεί. Δεν αλλάζει τίποτε από το χαρακτήρα. Αλλάζουν οι συμπεριφορές μας. Αν λοιπόν είμαι παλιοχαρακτήρας εγώ, ποιος θα με αλλάξει? Με ποια δύναμη? Κανένας. Συμπεριφορές ναι, αλλάζουν. Αλλά με την επιθυμία την προσωπική μου. Άρα τα ζευγάρια πριν παντρευτούν ή πριν που συμβιώνουμε, θα πρέπει να βάλουν και τη λογική. Και μια τελευταία ερώτηση και περιμένω μια σύντομη απάντηση. Από την επαφή σας που έχετε με νέες ή μεγαλύτερες γυναίκες που ζητούν τη συμβουλή σας γιατί αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. Η αγωνία της σύγχρονης μάνας, το κέριο ερώτημα, η πιο σημαντική απαίτηση ποια είναι? Η πιο σημαντική απαίτηση είναι να δει τα παιδιά της όχι ευτυχισμένα όπως τα λέγαμε, καταξιωμένα, να πετύχουν στις πανελλήνιες. Ενώ θα έπρεπε να θέλουμε παιδιά ισχυρά ψυχικά, με δύναμη ψυχική και που να μην φοβούνται τίποτε στη ζωή. Αν το πετύχουμε αυτό για το παιδί μας, πετύχαμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι έχει όλα τα εφόδια για να τα καταφέρει. Ακριβώς. Κυρία Τζορτζακάκη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την τόσο ουσιαστική κουβέντα. Νομίζω ότι φωτίσατε διαφορετικά αυτό που λέμε σύγχρονη Ελληνίδα μάνα και τα αδιέξοδα των ρόλων της. Ας το σκεφτούν μικρότερα και νεαρότερα κορίτσια, αλλά και οι μεγαλύτερες. Ποτέ δεν είναι αργά για να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να αλλάξουμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.